Τη μια άλλη επιτυχία της αστυνομίας, έπιασαν το ληστή την ώρα που άλλαζε ρούχα, τον πρόδωσε ένας γεμιστήρας του όπλου. Σε ακούμε. Τι ακριβώς έγινε, Δημοσθένη? Μας ακούει ο Δημοσθένης Καλαμπάκας? Σε ακούμε, Δημοσθένη. Τέλος στη δράση ενός επικίνδυνου κακοποιού, ο οποίος έχει διαπράξει, σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότερες από 15 ληστείες, τουλάχιστον αυτές έχουν ξυχνιαστεί μέχρι τώρα. Σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, ταχυδρομικά του καταστήματα, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, δηλαδή Κυψέλη, Άγιο Παντελεήμονα, Κολωνάκι, ναι. Συνελήφθη από την αστυνομία και έβαλε τέλος στη δράση του. Ο συγκεκριμένος ληστής ήταν πολύ επικίνδυνος. Έμπαινε πάντα με την απειλή όπλου στα συγκεκριμένα μέρη που προαναφέραμε. Απειλούσε κόσμο, υπαλλήλους, ο οποίος ήταν μέσα και αποσπούσε ό,τι χρηματικό ποσό υπήρχε στα ταμεία. Να πούμε ότι στην τελευταία ληστεία που είχε κάνει στο ταχυδρομικό υποκατάστημα, πυροβόλησε εκφοβισμό στον αέρα. Μάλιστα, υπήρχε μια μεγάλη οπλή στον τοίχο από σφαίρα που πυροβόλησε. Ο γεμιστήρας του όπλου τον πρόδωσε. Να το διορθώσουμε κιόλας, καλή αδελφή. Ακριβώς. Προδόθηκε το γεμιστήρα του όπλου, οι αστυνομικοί μπήκαν στα ίχνη του και κατόρθωσαν να τον συλλάβουν στην Κυψέλη. Το θέμα ήταν ότι συνεχώς αγρίευε σε κάθε ληστεία, αλλά ήταν όλο και πιο απειλητικός και έφτασε στο σημείο να πυροβολήσει. Και καταλαβαίνουμε ότι σημαίνει ένας πυροβολισμός, ένα τεχνικό υποκατάστημα, το οποίο είναι γεμάτο από κόσμο, ή αν συνέβαινε αυτό σε ένα σούπερ μάρκετ, την ώρα που ψώνιζε ο κόσμος και ειδικά τώρα που έχει περισσότερη κίνηση, που έχουν περισσότερη κίνηση στα καταστήματα. Μάλιστα. Ευτυχώς όμως έβαλε τέλος στη δράση του η αστυνομία, ενώ εκτιμάει ότι είναι πολύ περισσότερα περιστατικά από αυτά που έχουν ξεχνιαστεί έως τώρα. Μα, Δημοσίνη Καλαμπάκα, ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο